φτάσαμε μετά από δεκαετία πλάς, εμείς τουλάχιστον από τον Ευαγγελισμό, έχουμε κλείσει 13 χρόνια αυτό το μήνα, με μάχες, με δικαστήρια, με κοψίματα συμβασιούχων αντιπροσώπων κτλ. Όμως, παρότι εμείς είμαστε γνωστοί, όπως όλοι ξέρετε, τόσο για την αδράτευτη στάση μας, όσο και για τη σεμνότητά μας, δεν μπορώ να μην υποκύψω στον πειρασμό και να μην περηφανευτώ που είμαι μέλος μιας παράταξης που δεν έκανε μισό βήμα πίσω από την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας που βράζουμε στο ίδιο το καζάνι. Των συναδέλφων που εγώ που έχω 22 χρόνια στο νοσοκομείο, τους βρήκα εκεί εργολαβικούς, σήμερα σοκ, αύριο πάλι εργολαβικούς. Και γι' αυτό πρέπει όλοι μας, γιατί αυτά τα βλέπουμε όλοι στους χώρους μας, δεν είναι κάτι που το επινοούμε εμείς, να πάρουμε την ευθύνη μας και σε αυτά που θα ψηφίσουμε στη συνέχεια. Στα υπόλοιπα άρθρα δεν υπάρχουν διαφωνίες, έχουν πει ομόφωνα νομίζω και το άρθρο 7 και οι συνδρομές κτλ. Κτλ. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε 5 πράγματα. Γιατί εδώ το επίδικο ζήτημα είναι πώς θα καταφέρουμε να περιφρουρήσουμε τα δικαιώματα των εργαζόμενων που σήμερα στους δικούς μας τους χώρους πιο πολύ από ποτέ καταπατώνται. Για να ξεκαθαρίσουμε, για να μην γίνονται τρίπλες και μετά το συνέδριο, ότι τα σωματεία έχουν την αυτοτέλειά τους, μπορούν να γράφουν ως μέλη όποιον θέλουν και όποιον εκτιμάνε και να φτιάχνουν τα καταστατικά τους με τις συνελεύσεις τους κτλ. Και δεν δεσμεύονται από αυτό που στο τέλος θα αποφασίσει η ΠΟΕΔΗΝ, έτσι, σε σχέση με το ποιον γράφουν, λέω, σαν μέλος. Το λέω γιατί συναντήσαμε πολλές φορές μέσα στις διαδικασίες και τις εκλογικές που γίνονται το τελευταίο διάστημα, ένα κούμπομα, ακόμα και από καλοπροαίρετους συναδέλφους που είναι στα δουσού των σωματείων, μα το καταστατικό της ΠΟΕΔΗΝ λέει έτσι. Ναι, λέει έτσι, ας το πούμε για τις εκλογικές διαδικασίες. Γι' αυτό και τώρα το διευκρινίζουμε. Αυτό που λέμε εδώ και καθορίζουμε είναι ποιος θα συμμετέχει στις εκλογικές διαδικασίες, δηλαδή θα αντιπροσωπεύεται από το σωματείο του. Δεν μιλάμε δηλαδή για το δικαίωμά του να γραφτεί στο σωματείο. Αυτά τα καταλήγουν τα σωματεία. Να ξεκαθαρίζουμε αυτό. Εδώ, συνάδελφοι, έγινε κουβέντα για τους προηγούμενους ομιλητές. Πάμε να κάνουμε ένα άρθρο. Και εδώ υπάρχουν έμπειροι συνάδελφοι και υπάρχουν και καινούργοι συνάδελφοι που είναι συμβασιούχοι. Και αυτούς πρέπει διπλά να τους χειροκροτάμε, γιατί πέρασαν από τη σκύλα και τη χάριβδη για να φτάσουν εδώ και είχαν πολλές πιέσεις. Εδώ λοιπόν εμείς που έχουμε εμπειρία μεγάλη, πολλά χρόνια στα σωματεία, δεν βλέπουμε ποιες είναι οι τάσεις. Δεν βλέπουμε ότι έχουμε μία τάση που επαναφέρει εργολάβους, γιατί δεν καταργήθηκαν οι εργολάβοι ούτε με αυτήν, ούτε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμάς λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος μας? Δεν είναι ο ρόλος μας να περιφρουρήσουμε τους συναδέλφους μας, τους πιο βαθιά εκμεταλλευόμενους, όχι τον εργολάβο που είπε ο συνάδελφος ο προηγούμενος. Εμείς τους εργαζόμενους μπαίνουμε μπροστά και περιφρουρούμε τα δικαιώματά τους και το δικαίωμά τους να μην έχει στο σβέρκο του τον κάθε εργολάβο, τον κάθε διοικητή, τον κάθε εργοδότη. Αυτό περιφρουρούμε. Άρα λοιπόν, να πάρουμε ψηφίζοντας την ευθύνη, να περιφρουρήσουμε όλους τους συναδέλφους και όχι τους μισούς. Γιατί αυτός που σήμερα είναι επικουρικός ισό, αύριο είναι εργολαβικός, μεθαύριο με μπλοκάκι, παραμεθαύριο δεν ξέρω πώς θα το πούνε. Έτσι λοιπόν η διάταξη επίμαχη στο άρθρο 4 πρέπει να λέει ότι να φύγουν αυτά που λέει περί δημοσίου φορέα, γιατί αν θέλετε το δημοσίου φορέα κρύβει και άλλα πράγματα που εποπτεύεται ή που εποπτεύεται από το δημόσιο. Κρύβει και ΜΚΙΟ που μέσα στη ΜΚΙΟ είναι ιδιώτες. Κρύβει και ΕΛΚΕ που μέσα στον ΕΛΚΕ είναι και αυτοί που έχουν ανοιχτά ιατρία. Άμα θέλετε να τα ανοίξουμε όλα. Άρα λοιπόν να φύγουν αυτά και να μπει εφόσον εργάζονται σταθερά στο φορέα. Τελεία.